βγάζουμε έτσι, έχουν έρθει και από το σόι μας. Το σόι μας είναι εδώ. Και ποιο σόι μας τώρα. Ποιο. Αυτοί που είμαστε λίγο ψυχολογικά, λίγο πιο κοντά θα έλεγα ρε παιδί μου. Μας θυμίζει πολύ το ελληνικό σόι. Το πιο γνωστό τέλος πάντων. Το ελληνικό. Καλά, μια χαρά, καλώς μας ήρθες. Τι ωραίο σακάκι βελούδινο είναι αυτό. Τι ομορφιές είναι αυτές. Πάντως στην τρίχα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κάνω και εγώ τις προσπάθειές μου. Και μας είπε και πράγματα εδώ που πραγματικά μας... Έχουμε πολλά κοινά εδώ που συζητάμε τις παλιές μας γειτονιές, στην πλατεία Βικτωρίας και επίσης τα βότανα που ασχολείται. Βότανα, Ελένη, βότανα. Τι βότανα. Εσύ έφερε κάτι δωράκια. Βότανα. Ναι, για πες λοιπόν, μου, παρακαλώ. Λοιπόν, Καταρίνα, σας δώσω ένα μετά τις γιορτές, ρε παιδί, τώρα. Θα μην τα ανοίξω τώρα. Γιατί να μην τα χαλάσει. Δεν πρέπει να τα ανοίξει αυτός που το παίρνει. Γιατί και βγει από μέσα. Να εξηγήσει. Ελένη, ο Περικλέτος. Αυτό είναι ένα κόσμο που σχεδιάζει η Ανεψιά μου, την οποία την έχει γνωρίσει η Ρένια, είναι μια κούκλα και στη λίστρια και τέτοια. Τι θα βγει, α, παιδιά, εδώ έχει φέρει πράγμα ο άνθρωπος. Ναι, καλέ, τι, έτσι θα πω. Και λέει κόκκινο, βέβαια, εδώ είμαι. Εδώ είσαι. Ό,τι πρέπει. Ταιριάζει και με το ρούχο μου, ούτε που να το ξέρει η Ανεψιά σου ακριβώς. Ταιριάζει όμως ακριβώς με το ρούχο. Και με το βραχιόλι, κοίτα. Εντάξει, παιδιά. Συνεννοημένη, έλα. Συστημένο. Ελένη, άρχισε. Αυτό είναι Λουίζα. Ναι. Τι κάνει η Λουίζα όμως, πες μου. Η Λουίζα σε σχέση με κάποια, με τη σημίδα, με την τζουκνίδα και με το πράσινο. Με αυτά ασχολείται. Τι εννοείς με αυτά ασχολείσαι. Ασχολούμαι, δεν έχω κάνει διατριβή. Πίνω, δηλαδή το πρωί αντί για καφέ πίνω τέτοια. Ένα κοκτέιλ, κάνω αυτά ας πούμε. Πόσο καιρό το κάνεις αυτό. Γύρω στα 10 χρόνια. Είδε σε τσεκάρι. Αυτό είναι από τριαντάφυλλο, άγριο τριαντάφυλλο. Α, με τρελάνε. Ναι, καλή στιγμή. Και το πίνει κι αυτό, όλα πίνονται. Θα κάνει ένα κοκτέιλάκι. Όλα μαζί. Όλα μαζί. Τι λέει, έχει ποτίσει, πε μου να ξέρω. Και εμένα μου φέρε. Για να με ποτίσει, με ψήνει από τα γυρίσματα. Αυτό είναι. Τσουκνίδα. Αυτά λέει όλα μαζί. Όλα μαζί. Τι γεύση έχουν όλα μαζί. Φρασιέρα και εγώ σήμερα τα απέκτησα. Εντάξει, χωρί ζάχαρη, χωρί μέλι, χωρί τίποτα, έτσι. Γιατί άμα βάλουμε θα και αυτό είναι, παιδιά, είναι ένα τσάι φρούτων το οποίο να το ανοίξουμε έτσι. Να για, μυρίσουμε. Για να το μυρίσουμε. Χωρίς, πού τα βρήκε. Το λέμε τσάι, είναι μόδα τα μαγαζιά. Μίλησέ μου για σένα. Συγγνώμη, δεν έχουμε ξαναβρεθεί τόσο κοντά. Ελένη, για μύρισε να δεις. Αυτό είναι τσάι φρούτων. Μόνο το πίνετε αυτό. Αυτό πίνετε μόνο. Αυτό πίνετε μόνο. Είναι καραμέλες που είχαμε μικρά παιδιά. Μας χαλαρώνει αυτό, Γιώργο. Είναι τη χαλάρωση. Είναι χαλάρωση αυτό. Χαλάρωση αυτό, όχι αυτό. Δεν έχει άλλα. Λοιπόν, έχει και άλλα τσαντάκια. Λοιπόν, παιδιά, πάμε σε άλλο. Είναι αυτός είναι ο σπορτζέλης. Ποιος έβαλε σε αυτά, πες μου. Ο Ψαθάς, ανοίγει το μικρό τσαντάκι. Από μόνος σου. Ναι, αλήθεια. Γιατί. Πάντα ψαχνόμουν, δηλαδή να σου πω κάτι. Δεν έχω να πάρω ασπιρίνη και ντεπών πολλά χρόνια. Κάνω μυοπαθητική. Συγχαινόμουν τα φάρμακα από μικρό παιδί. Ναι, αλλά έχεις αρρωστήσει ποτέ, έχεις περάσει καμιά γέρη ή ώση να πεις ότι δεν γίνεται κάτι, πρέπει να πάρω μια αντιβίωση, ένα. Προσπαθώ με πρόπολη, με χινάτσιες, με τέτοια. Είμαι σε αυτό το mood. Γυμνάζεσαι, γιατί βλέπω και το σώμα σου. Ναι, χειμώνα, καλοκαίρι. Κάνω μπάνιο. Κάνεις και μπάνιο στο θάλασσο. Και τέτοια εποχή. Καρά τέτοια. Καρά τέτοια. Καρά τέτοια. Γιατί άντρα σου δώσανε στο σόι μου. Και με κυνηγάει όλη μέρα στο γύρισμα που είμαι με τον καφέ και το τσιγάρο και με κυνηγάει από πίσω. Είσαι αδειοπροσώπος. Γκοντζή. Λοιπόν, για προχωρά τώρα στο παρελθόν. Εντάξει, αυτά τα ξέρω, τα τρώω κι εγώ. Ναι, αλλά κοκτέιλάκι όμως. Τι, με τι, με τι. Με λευκό μούρο, τρως λευκό μούρο. Όχι, μωρέ, δεν το ξέρω. Άσπρα μούρα, μαύρα μούρα. Φάει και κάτι μαύρα μούρα. Εμείς το υπόλοιπο. Τι λέει, τι λέει. Όχι, αυτό το ξέρω, βρε. Τι λέει εδώ, κάτσε λίγο. Αυτό είναι μεγάλο. Πρωτεΐνη, κάναβις. Τι, κάναβις. Ναι, μεταράζεις, θα θελάψω. Αυτό θα πω, ρε φίλε. Γιώργο, βρήκα και εγώ να διαβάσω. Γιώργο, δεν σου. Όλα τα δώρα από εκεί, ρε Γιώργο. Ας πίνω όλα τα δώρα, λέει άλλος από εκεί. Γιώργο, ένα δώρα από δώρα. Δεν κάνω πλάκα. Τα βάζεις ένα μπολάκι, τα ανακατεύεις. Κάτσε να δούμε. Και τρώγονται αυτά, Γιώργο. Με τρελαίνεις, δεν μπορώ. 12, παιδί μου.
Φέρετε μου ένα μπολάκι. Μπορούμε να δοκιμάσουμε. Μπορούμε να δοκιμάσουμε ένα λευκό μουρο, παρακαλώ. Βεβαίως. Το λευκό ωραίο είναι, μ' άρεσε. Τι αλλιώς μπορώ, δηλαδή. Εγώ θέλω να δοκιμάσει από αυτό που δεν διαβάζω πάλι. Δεν σου δοκιμάσει, Κατερίνα. Πρωτεΐνη, κάναβες και προφυλακτικό. Τι λέει εδώ. Γιώργο. Τι λέει. Αποβλίωμαι. Συγγνώμη, πρωτεΐνη. Αλήθεια. Το λευκό μουρο είναι σαν σταφίδα. Ακριβώς. Την πρωτεΐνη κάναβες συντρός. Αυτό το βάζουμε για αυτό μέσα. Άλλοι καπνίζεις. Αυτή τρώγεται. Μπράβο, δεν το κατάλαβα. Και αυτό μαζί με, με τους ξηρούς και με τα υπόλοιπα. Το βάζεις μέσα, ναι. Το βάζω μέσα και αυτό. Για να είναι και αυτό που δεν έχει. Και άμα αρχίσει και χορεύει τα τσιχτετέλια. Και ξαφνικά. Ο λιόσπορος έχει φοβερή πρωτεΐνη. Αυτό θα τρώω, τα ξέρω. Τα ξέρεις. Αγκότζι. Και εγώ θέλω λίγο από αυτό. Λοιπόν, μετά τις γιορτές, επομένως μετά όλο το ξινό αρνό, τάδε, τι φάγατε, τι φάγαμε, εγώ δεν έχω φάει. Γαλοπούλες και γούρο. Δεν τρως κρέας παρόλο χασάπι. Σαν τέτοιο, αλλά σαν λιόσπορο πατημένο. Για να δοκιμάσεις και δεν ενδιαφέρει λίγο. Μας την πρώτη αγωνία. Παιδιά, έτσι, το σακουλάκι γύρω-γύρω. Καλά, καλά, λιόσπορο. Πάντως δεν μπορώ να πω, ήρθες με τα δώρα σου. Τι να κάνω εσύ. Και πού να. Είσαι ωραίος, τι ζώδιο είσαι. Μάτω. Ίδιο με το Θοδωρή. Αυτά που λέγαμε. Παρθένος με το Ξώτη, the same. Και έχω μάθει να τραγουδάς κιόλας. Λίγο, ρε φίλε. Τι τραγουδάς. Τα πάντα. Ρεμπέτικα. Έχω μια θεωρία, ρε παιδί μου, ότι όλα χρειάζονται σε τούτη ζωή. Δεν έχω την άποψη ότι υπάρχει έντεχνο και λαϊκό. Υπάρχουν καλά τραγούδια και κακά τραγούδια σε όλα τα ίδια. Δεν είμαι κολλημένος. Το τραγούδι ήρθε μετά από την υποκριτική. Πρώτα η μουσική ήρθε. Έχω κάνει ουρδία, πιάνα, τρομπέτες, βιολοντσέλα, έχω κάνει μια φορά. Τρομπέτες. Τι άνθρωπος είσαι, γιατί δεν έχουμε γνωρίσει τόσα χρόνια. Το ξέρω, δεν είναι αυτό. Ήρθε η ώρα. Κάποτε φέρνει μια ώρα για να γίνουν όλα. Εσείς γνωριζόσασταν. Πολλά χρόνια. Βεβαίως, από τους απαράδεκτους. Με κούβανες τώρα. Είναι πολλά χρόνια. Έχουμε κάνει διακοπές στη Μυτιλίνη, πόσο είναι, δύο μήνες, τρεις είμαστε, πόσο είναι. Το 90, ξέρω εγώ ένα τέτοιο πράγμα. Λοιπόν, έρχεται η ώρα που λες. Ωραίο είναι αυτό. Ωραίο, ε. Και μάλιστα. Σταματήστε να μου τρώνε το. Δική σου σύνθεση δεν ήταν. Πρωτεΐνη την. Παιδιά. Γιώργο, δική σου σύνθεση δεν ήταν εκείνα τα τρομερά τραγούδια που είχαμε πει στου απαράδεκτου. Που ήταν η μαέστρο. Να σου πω, Ελένη, τα τραγούδια στου απαράδεκτου, τα δύο που πήγαν στην Eurovision, ήταν οι πρώτε μου συνθέσει. Κάνει και συνθέσει. Γράφω τραγουδάκια, ναι. Αλλά μου λένε να τα δώσω. Δεν κάνω πλάκα, ρε παιδιά. Μου λένε να τα δώσω σε διάφορους γνωστούς, αλλά δεν τα δίνω. Λέω σε κάποια φάση θα τα βγάλω και την πάρτι μου. Έκανε έναν μαέστρο στο πλάνο. Να τα δώσω σε διάφορους ρέμους, αυτά. Πάστα, λέω να υπάρχουν. Μπορεί σε κάποια φάση να τα βγάλω. Για πάω και εγώ να δώσω ένα ανέβο. Είναι πολύ πίκυλο αυτό. Για φέρε λίγο. Ωραίο είναι. Ρε παιδιά, Ελένη, σου έχουν φάει όλο το σακουλάκι. Παιδιά, σταματήστε. Τρώτε αυτό συγκεκριμένα. Εδώ πέρα με ελάτε, έχω κι άλλα να σα δώσω. Το κότσι μπέρι, δεν θέλετε. Είναι πολύ δυναμωτικό. Μήπω έχει κότσι μπέρι. Θα γίνει χαμό και εγώ θα ενδιαφέρω. Μήπω θα πάμε για κότσι. Και αυτό το κόκκινο να φάμε λίγο. Να σε ρωτήσω και κάτι άλλο. Οι παρέες σου, οι φίλοι σου είναι σαν και σένα. Ωραία, έχω παρέες. Είναι πολύ ενδιαφέρον τύπο. Απορώ γιατί δεν τον γνωρίζει τόσα χρόνια. Είναι διαφορετικό από ό,τι συνήθω γνωρίζουμε. Δεν έκατσε. Κοίταξε, έχω παρέες από φτωχού, από εφοπλιστέ, από αλήτε, από. Ξέρει. Μ' αρέσει όλα, μια ποικιλία αρέσει. Δεν μπορώ το. Αλήθεια, δεν το κάνω για. Είσαι μόνο. Τώρα όχι. Ανύπαντρο όμω. Αν είπα πως είμαι, είμαι σε... Τώρα όχι. Τώρα όχι, ναι. Σημαίνει ότι μιλάει για σχέση. Άρα καινούρια. Είναι ψιλοφρέσκο. Ναι. Μάλιστα. Όχι, δεν θέλω παραπάνω. Και παντρεμένος με Λουιζίδου. Ένα γάμο έχει κάνει, πάλι παράκουσα. Είναι το αγόρι μου. Τι είπε, τι. Ένα γάμο λέει έχει κάνει, με Λουιζίδου. Δεν το είπα γιατί άλλα τα άλλα άκουσα. Το κατάλαβα, είδες τι ωραίο. Είδες τι ωραίο. Πάλι λίγο κότσιμπέρι ακόμα. Η πρωτεΐνη. Οπότε θες να σε βοηθήσουμε με το. Λοιπόν, για πες. Κατερίνα, αν δεν το κρατάς άλλο στο χέρι σου, πρόθεσε το προς τα δω, για μένα ήρθε αυτό. Δεν τα δίνει, δεν τα δίνει. Και το κρύβω, να τε πάρτε το. Πάρε το μενά, γιατί πήρα πολύ. Μπράβο, να σε καλά ρε Γιώργο, μας έφερες και ασχολούμαστε το πασατέμπο μας. Είναι σαν να μιλάς και να βλέπουμε μια ταινία και να τρώμε τους ξηρούς καρπούς. Κότζιμπέρι. Λοιπόν, όλα αυτά δεν τα τρώω. Έχω βάλει τον οργανισμό μου σε ένα μυστήριο τρυπάκι. Μα φάω την ρόπιτα. Δεν χωνεύεται, πώς το λένε. Αυτό, α πούμε, μια χουφτίτσα. Την Κατερίνα, κοίτα. Πριν την αστείλω. Έχω το ίδιο πρόβλημα. Τον κοιτάει σαν μυθικό, ξέρει, σπάνιο πουλί. Γιατί. Παιδιά, δεν χωνεύω την τρυπάκι. Να το κόψω, μου χάσω παρέα από την άλλη μπάντα. Από την άλλη μπάντα.
Όχι, αλλά έλα και στη δικιά μας τη στυρόπιτα. Τους αγαπάμε τους ανθρώπους. Όχι, απλώς έχει ενδιαφέρον γιατί στο σύριαλ είσαι νομίζω ακριβώς το αντίθετο από αυτά που μας λες τώρα εδώ. Όλα είναι αντίθετα. Ναι, εκεί γιατί είναι. Έχει την κλασική νοικοκυρά με την τυρόπιτα. Εκεί είναι με τα σκληνάντερα. Με τη σχολιστερίνη. Έτσι, να σε αφήσαμε μικρομάνα, γιατί ξαφνικά σε αυτό το σύρελ μας ήρθες μέχρι και γιαγιά. Ναι. Είναι έχει, έχει πέντε παιδιά και πόσα γονιά έχουμε. Πόσα γονιά έχουμε. Τρία καημένα. Ελένη, η ιστορία με τη Ρένια και το λέω τώρα. Και είναι και η μαγιά του σύριαλ και της, των υπευθύνων τη μυθοπλασία του Α και του κ. Ζαπατίνου σκηνοθέτη. Μου το λένε και στον δρόμο ότι δεν βάλανε δύο ανθρώπους τύπου καραφλό, κιλό, κιλαράδες. Δύο νέους ανθρώπους, ωραίους. Είναι υποστηρίζεται για μέσα στο story αυτό. Είναι και στο. Το σύριαλ αυτό είναι ένα ισραηλινό φορμάτ, ας πούμε. Που είναι νέοι αυτοί, έχουν παντρευτεί 18 χρονών. Πώς το λένε, και είναι ερωτευμένοι ακόμα. Είναι νέοι άνθρωποι και κουστάρουν τη ζωή, την αγάπη. Είναι ερωτευμένοι και είναι και ζωντανός ο πατέρας και η μάνα. Δεν είναι αυτό το. Ναι, είναι αυτό δηλαδή, ξεχασμένοι. Ναι. Οι γονείς που έχουν βαρύνει, που έχουν αυτό. Είναι ζωντανοί, είναι νέοι και είναι και κυρίως λειτουργικό ζευγάρι μεταξύ τους. Με τις γλύκες τους, με τα χάδια τους, με τα τέτοια τους. Και επομένως γι' αυτό έγινε αυτή η επιλογή, νομίζω, αυτών των δύο ανθρώπων. Ναι, παιδιά, τέτοια σόγια τόσο διαφορετικά μεταξύ τους πιστεύετε ότι μπορούν ποτέ. Μπορούν ποτέ να συνυπάρξουν. Γιατί μου φαίνεται πολύ απίθανο αυτό που εσείς ζείτε. Ενώ δύο τόσο κόντρα οικογένειες που είναι πολύ ευχάριστο για τον τηλεθεατή να το λέει, γιατί γελάει, γι' αυτό γελάει. Μα και αυτή πάντα δε... με τα ακραία γελάς, αλλά δεν μπορούν να συναντιούνται δύο που είναι. Δεν συνεννοιούνται καν, είναι άλλο στυλ. Μα κάθε αυτούς. Φορά που συναντιούνται σκοτώνονται. Δεν το λες και συνεννόηση δηλαδή αυτό που έχουν. Όχι. Μάλλον θα το είχαν κόψει. Δεν θα κάνανε επισκέψεις ο ένας τον άλλον. Στη ζωή, στην πραγματικότητα δεν μπορείς να το αποφύγεις και τελείως. Ρε παιδιά, έχω μια άλλη άποψη να σας πω. Μια, δυο. Ναι, θα ήταν σπανιότερα. Το λέει τη λέξη το σόι. Δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι όταν αγαπάς κάτι, αγαπάς όλα τα παρελκόμενα του ανθρώπου που έχεις δίπλα σου. Όταν, εννοείς όταν αγαπάς. Δηλαδή, εμείς έχουμε την κόρη μας. Επειδή η κόρη αγαπάει. Αγαπάει το Σάβα. Ό,τι είναι γύρω από το, την κόρη μας, το αγαπάμε. Μου κάνει γλύκα αυτό. Την παλεύουμε και ειδικά, να το αγαπήσουμε. Την παλεύουμε. Αλλά, ναι, αλλά στην ουσία, εσύ με, το, με τον Πεθερό δεν έχουμε μια πολύ ωραία σχέση. Ναι. Εντάξει, με τη, με τη, με τη Μίρκα στο σύριαλ, με την Αλεξάνδρα είναι το θέμα. Υπάρχει ξυνήρα. Να ρωτήσω κάτι. Μια γυναίκα, σαν τη Μίρκα στο έργο. Δεν παλεύετε. Θα μπορούσες να ήσουν μαζί της, που εσύ δεν είσαι, δεν είσαι αυτός που βλέπουμε στο σύριαλ, αλλά είσαι ένας έτσι... κανονικός άνδρας του σήμερα. Και επειδή μας είπε. Σε τόσο ακραία περίπτωση θα μπορούσες να ήσουν μαζί. Μας είπε ότι κάνει παρέα με όλους. Άλλο παρέα, για σχέση μιλάμε. Όχι αυτό. Παρέα είναι περαστικά είμαστε. Περνάμε και δύο ώρες καλά. Δεν μπορούσα. Γι' αυτό λέω ότι είναι πολύ δύσκολο όταν κάτι είναι τόσο κόντρα. Ναι, το σοϊ είναι άλλο όμως. Γιατί μην ξεχνάς ότι η κόρη μου, το αίμα μου, τη Ρένια, το παιδί μας, έχει παντρευτεί το γιο του. Το γιο τη. Άρα μια συνθήκη μας κάνει να αγαπήσουμε κι αυτό. Αυτό μου κάνει καλό στην ελληνική οικογένεια. Και σαν παρένθεση, να δώσω μια προέκταση. Μου επιτρέπεις, Ρενιά. Να πω το εξής, ρε παιδιά, ότι αυτό που έχει σώσει νομίζω την Ελλάδα, διαχρονικά όχι τώρα, είναι η οικογένεια. Έτσι. Αυτό που λέμε ο παππούς, το σόι, δηλαδή, ξέρεις όλο αυτό το πράγμα. Δεν υπάρχει στην Ευρώπη αυτό. Και είναι, έχει μια γλύκα. Αυτό μένα μου αρέσει αυτό. Άσχετα αν δεν έχω κάνει οικογένεια. Για πάμε λίγο να δούμε το βίντεο. Αυτό το που κάμισο θα βάλει. Γιατί δεν σ' αρέσει. Ωραίο είναι. Το χρωματάκι, τα μανικάκια. Όχι, μια χαρά είναι. Πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο. Είναι από τα αγαπημένα μου χαρούλα. Ναι, και εμένα μ' αρέσει. Πολύ μ' αρέσει. Μου θυμίζει και τον Κυριάννη του Μπακάλι, τον Μακαρίτη. Θυμάσαι, ένα ολόιδιο φορούσε στην κηδεία του. Ναι, Θεός χωρέστο τον καημένο. Αχ, καλός άνθρωπος ήταν ο Φουκαράς. Τι κάνεις, πατέρα μου? Δεν καταλαβαίνω γιατί σε αυτή την οικογένεια δεν χρησιμοποιείτε ονόματα. Είμαι η Αλεξάνδρα και είσαι ο Ευάγγελος. Τόσο απλά. Το Ευάγγελος προσδίδει έστω και σε αυτό το όνομα μια ποιότητα. Ναι, για κοίτα. Ευάγγελος Χαμπέας. Πάντα φρέσκο κρέας. Βαθύ μπορντό. Το χρώμα της σκοταριάς. Ο τρόπος μου να συμβάλλω σε αυτό που λέμε η καστική συλλογική συνείδηση είναι η γλυπτική. Μάλιστα. Και δεν μου λες. Γλύφεις τίποτα αυτό το καιρό? Δεν ξέρω για σας, εγώ πάντως ψηφίζω τρίτο πρόσωπο. Αποκλείεται. Πώς αποκλείεται, Αλεξάνδρα μου? Έτσι παίρνει ο κόσμος τα διαζύγια για πλάκα. Εδώ πέρα κάτι έχει γίνει. Αλλιώς ούτε κλάματα θα είχαμε, ούτε φωνές, ούτε τίποτα. Η υπόθεση βρωμάει φουστάνι. Ο Σάββας μου δεν είναι τέτοιος άνθρωπος, δεν υπάρχει καμία περίπτωση. Εκτός αν υπάρχει τρίτο πρόσωπο, αλλά χωρίς φουστάνι. Κράτα με, θα τη μουντάρω.
Να βάλω χέρια για να πάω πιο γρήγορο μέσα, μας πάρουν χαμπάρι. Πας ή έρχεσαι. Εγώ λέω να μου βγάλεις ένα μετεπιστροφής. Πάω! Έλα, πάμε. Φωνάς πολύ, ε. Όχι, μωρό, το κάνω για να γελάσουμε. Κοίτα, Χαρούλα. Πλάκα δεν έχει. Αγόρι, τι πάθατε, γιατί φωνάζετε. Τίποτα, προπόνηση κάνουμε τη μανούλα σου, αγαπούλες. Τίποτα, αγάπη μου. Ο μπαμπάς του έλα πάει τουαλέτα και έχουμε κινητοποιήσει όλη την προεδρική φρουρά. Και γιατί δεν πας μόνος στο τουαλέτα? Χωρίς αγή δεν μπορώ να περπατήσω, έχω χιονίστρες. Έχεις και χιονίστρες εκτός από τις αιμορροίδες? Όπως το φανταζόμουν. Είσαι θετικός. Ωχμαν, θετικός σε τι? Αποκλείται, κάποιο λάθος έχει γίνει. Δες το και μόνος σου. Όχι, λέμε δεν γίνεται. Θετικός σε τι, ρε παιδιά? Ο γιος σας έχει τριχόπτωση. Άντε μωρέ παιδιά, για τριχόπτωση μιλάτε τόση ώρα. Έχει τρελαθεί από προχτές. Ναι, πες του χαιρετίσματα. Και αν συνεχίζει να τρώει κι άλλο μπρόκολα και λαχανίδες, θα του πέσουν εκτός από τα μαλλιά κι άλλα πράγματα σιγά σιγά. Πιο σημαντικά. Τι βρωμάει, ρε παιδιά? Το χάμστερ. Ποιο χάμστερ? Όπα! Κάνα ρίγκι, φαίνεται. Χάμστερ. Ποντίκι, πού το βρήκα το παλιό πράγμα? Όχι, μωρέ, τα κορίτσια θέλανε ένα ζωάκι, δεν είναι τίποτα. Τι βρωμάει πάλι, ρε γαμότο? Ναι, και εμένα κάτι μου μύρισε από εδώ, είναι. Αυτό εδώ είναι. Αυτό που φέρει ο Κωνσταντίνος. Τι είναι αυτό? Ξέρω εγώ, τα σκουπίδια του έφερε. Το βαζάκι του, το δω, τι έχει μέσα? Γλυκό τη μανούλα. Κάνει και γλυκά η μανούλα. Τρελαίνεται να κάνει γλυκά του κουταλιού. Και όποτε το κάνει, δεν χάνω ευκαιρία. Πάω από το σπίτι και παίρνω ένα βαζάκι. Μισοδίκη, δεν προλάβεις, ε. Ακριβώς. Και αυτό είναι από τα καλύτερά της. Γλυκό ντοματάκι. Ντοματάκι. Ναι. Θέλετε να δοκιμάσετε? Όχι, Παναγιά. Μπέλα, για σερβίρε κάτι το μέλλον το γαμπρό μας. Τι ακριβώς να σερβίρω, δηλαδή, μπαμπά μου, μήπως έχουμε και τίποτα? Η αλήθεια είναι, Ευαγγέλη. Η αλήθεια μου... είναι πως σε μια τέτοια special περίπτωση χρειάζεται το special γλυκό, Χαρούλα. Ποιο είναι το special γλυκό? Τη συμπεθέρα. Χαρούλα, και να το Γιωργάκι μας. Καλέ. Ευχαρίστως. Φάτε το, σας παρακαλώ. Φάτε το όλο. Άμα σας δει ο άντρας μου κι εγώ δεν ξέρω τι θα γίνει. Τρέλα τον πιάνει με κάτι τέτοιο. Τρέλα, ε. Μερικές φορές φοβάμαι ότι θα καταλήξει σαν τον πατέρα του. Στο Σινούρι. Σήμερα θα φάμε γουρνοπούλα. Σου αρέσει? Ναι, 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 πολύ μ' αρέσει. Αν και δεν νομίζω ότι είμαι και σε θέση να φάω οτιδήποτε τώρα. Θα φας, θα φας, θα φας. Θα πας στο μαγαζί να φέρω να τις φάξουμε μία επιτόπου. Γιατί εδώ θα τις φάξουμε? Εδώ πίσω. Πού πίσω? Μα είναι παράδοση στην οικογένειά μας. Όλοι οι γαμπροί μας ξέρουν να σφάζουν. Εξάλλου τι χασάπης θα γίνεις? Καλά, κοιτάξτε, εγώ γενικά είμαι και του κατεψυγμένου. Άμα αν πονάω. Συγγνώμη, τι κάνετε τόση ώρα εδώ και εγώ περιμένω σαν τη χαζή στο σαλόνι? Μπέλα μου. Γιατί έπαθες εσύ, γιατί είσαι κίτρινος? Δεν ξέρω, Μπέλα μου. Με φαρμακώσανε. Η κοιλιά μου. Μπαμπά, μαμά, τι έγινε εδώ? Τίποτα, παιδί μου, τι δεν γίνει. Απολύτως τίποτα. Με φαρμακώσανε. Το σακάτεψες ο γαμπρό, ρε Γιώργο. Το γλυκό της Αλεξάνδρας το σακάτεψε. Πιο απ' όλα. Αυτή η σειρά μου αρέσει. Η σειρά είναι πολύ ωραία. Αλλά και αυτά που μας έφερες ωραία ήταν. Επειδή θέλω λίγο να τα ξεχάσω, γιατί δεν μπορώ να μπω στην κουβέντα μας. Πάμε σε. Κατά πότε να έρχομαι? Με το σακουλάκι. Έχεις χρόνο, γιατί βλέπω ότι έχεις και κάνα δύο παραστάσεις. Έχω, ναι. Έχεις δουλειές πολλές. Για πάμε σε διαφημίσεις. Δεν ξέρω. Για βαψίματα μιλάμε, ναι. Καταλαβαίνετε. Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι μετά τις διαφημίσεις μας. Έλεγα λοιπόν προηγουμένως για το πόσες διαφορετικές δουλειές κάνει ο καθένας σας εκτός του σύριαλ. Εσύ βγάζεις ταινία τώρα. Βγήκε πρώτη του μηνός. Βγήκε, πρώτη, ναι, του μηνός. Τώρα πέντε σήμερα. Στη Σιωκάστης. Αυτό είναι το γνωστό θεατρικό, ναι, που πεζόταν με τρελή επιτυχία. Με τη Σοφία Φιλιππίδου, είναι του Ακηδήμου. Το διασκέβασε για το σινεμά ο Βασίλης ο Μυριανθόπουλος μαζί με τον Βασίλη τον Τζικριστάρη και το σκηνοθέτησε κιόλας ο Μυριανθόπουλος. Του Μόλις Χώρισα, του Σούλα Αλεξανδρά κλπ. Και των θεατρικών. Για πες μου για αυτή σου την εμπειρία, την κινηματογραφική. Είχα καιρό να κάνω ταινία. Σε αποκάλεσα κορίτσι του σινεμά και λες, όχι τόσο πολύ, αλλά χαρακτηριστικό. Έχω κάνει 4 ταινίες μόνο. Μια χαρά είναι. Για την Ελλάδα είναι πολύ καλός μέσος όρος. Έλατε. Για πες όμως εδώ. Απλώς εγώ νιώθω πρωτάρα στο σινεμά. Νιώθω δηλαδή ότι είναι κάτι που μαθαίνω ακόμα. Πώς να πω. Σινεμά σε παίρνω, σε θέατρο μου παίρνεις εσύ. Ναι, στο σινεμά είναι ειδικό της του Γιώργου. Πολύ. Εντάξει, είναι ένας ρόλος τόσο σουρεαλιστικός. Είναι μια πολύ τρελή, μια παράφορη γυναίκα στην κοσμάρα της. Μια πλούσια κάθε σπίτι της, βαριέται, επινοεί την πραγματικότητα όπως τη θέλει και ξεκινάει με ένα υποτιθέμενο αστυνομικό μυστήριο ότι η αισθητικός που θα της έφτιαχνε τα νύχια βρέθηκε δολοφονημένη. Πού?
στον κήπο της κολλητής της φίλης που είναι η Μαρία Γεωργιάδου που βλέπουμε τώρα στα πλάνα. Και αρχίζει τώρα και παθαίνει CSI αυτή, να βρει τα πάντα. Να βρει τα πάντα, συλλέγει. Ψάχνοντας να βρει το δολοφόνο, βρίσκει πράγματα που δεν περίμενε, που αφορά τη ζωή της, την οικογένειά της, τον άντρα της που έχει πεθάνει, τη ζωή των παιδιών της. Για αλλού ξεκινάει και άλλα πράγματα εξεχνιάζει. Ναι. Αλλά όλο αυτό σε μια πολύ τρελή. Δηλαδή είναι στο δικό της κόσμο. Πραγματικά είναι αλλού. Διασκέδασα τρομερά. Δηλαδή με ξεκούρασε αυτός ο ρόλος, η παραφρόσκηση της Ιωκάστης. Νομίζω ότι φαίνεται και στο. Πασταφλόρα, και στο τρέιλερ αυτό. Δηλαδή αυτή η θελημένη υπερβολή. Που ουσιαστικά ξέρεις, μπορεί να απελευθερώσει και όλα τους χαρακτήρες να τους πάει και προς το θρίλερ και προς το μυστήριο. Και αν δεν μαζέψαμε την υπερβολή και παικτικά και έχοντας στο νου μας ότι είναι σινεμά, είναι μεγάλο πράγμα, σωστό. Είναι κοντινό, είναι αυτό. Δηλαδή κατεβάσαμε πολύ τους τόνους της υπερβολής από το θεατρικό. Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά είναι τόσο γιούχου ο ρόλος. Για δώστε μας να δούμε λίγο τρέιλερ. Who's calling? Στον κήπο μου υπάρχει μια νεκρή. Πού είναι το πτώμα? Τη σκότωσα. Δεν ξέρουμε ποιος τη σκότωσε. Συγγνώμη, δεν το είδες. Θα μου στρίψει. Υπάρχει κάτι άλλο να μάθουμε? Δεν σου αρέσω? Αρέσει πολύ, Κάτια. Η Ιωκάστη. Εσύ μόνο με βλέπεις. Παπά. Μαμά. Γιώρη. Νάντια. Ρωμίλδα. Μα τώρα. Έχεις μαχαίρι πάνω σου. Σοβαρολογείς τώρα ότι εσύ και ο Κοσμάς. Γιατί τους τρόπες. Εγώ δεν είπα τίποτα. Πέθανε η κυρία ακόμα την έρτα. Απόψε τρώμε στις Ιωκάστης. Αυτό δεν είναι δείπνο. Μήπως να παραγγελάμε σουβλάκια. Δεν είναι κακή ιδέα. Σα λέγα εδώ. Stop, Yorick. In the name of love. Μου αρέσουν οι άντρες, that's it. Money, 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 money. Καθυστέρησε τις βάφτισή σου, φταίει. Τι ντύθηκες. CSI κολονάκι. Καθόλου επαγγελματικό μη αισθητικός να πεθαίνει πριν από το ραντεβού της. Ποιος φάχτηκε? Ο Τζαμ Ρωσίδας φάξανε. Τι άλλο ξέρεις να κάνεις καλά? Ανοίγει τρίτο μάτι. Δόξα τω Θεώ. Όχι, συγγνώμη. Ο Γιώρη είναι ο καινούριος μας μπάτλερ. Οπότε θες να αρχίσεις? Σήμερα κιόλας. Γιατί είχαμε και παλιό? Όχι, αυτόν θα παλιώσουμε. Απόψε τρώμε στις Ιωκάστης. Την πρωτοχρονιά στους κινηματογράφους από την Οντεόν. Εγώ δεν κάλεσα κανέναν. Τέλος. Το τρέιλερ δείχνει πολύ ωραίο. Δηλαδή φαίνεται σαν να είναι μια ωραία ταινία. Εσείς που την έχετε δει, γιατί εμείς δεν έχουμε τώρα πολύ δε, να δούμε. Πώς να πεις γι' αυτό το ίδιο που κάνεις ότι είναι πολύ ωραίο. Ωραίο είναι. Ντρέπομαι. Αυτό πρέπει να το δει, να το πούνε οι άλλοι που το βλέπουν, ρε παιδί μου. Όχι εσύ ο ίδιος που το έκανες, ξέρω εγώ. Εγώ την ευχαριστήθηκα πολύ. Έκανα, δηλαδή, γι' αυτό σου λέω αισθάνομαι καινούρια στο σινεμά. Mm-hmm. Έκανα ό,τι μου είπε ο Βασίλης. Ήταν πολύ ωραίος ο θείασος, πολύ τρελοκομή όλη η κατάσταση. Και ευχαριστήθηκα για τα γυρίσματα. Δηλαδή πραγματικά είδα κάτι που μου ανέβαζε το κέφι ο Κάστη. Τώρα πολύ να ωραία. Δούμε στη σούρα. Ναι, καινούρια, καινούρια, αλλά συγγνώμη Ελένη. Ναι, ναι. Αλλά η Ρένια, τη εδώ φαίνεται ο καλός ηθοποιός, ρε παιδί μου. Στην πολίτικη κουζίνα, ας πούμε, που ήταν καταπληκτική. Σου έβαλε αυτή τη γλύκα, ας πούμε, γιατί είναι και όμορφη γυναίκα. Δεν το συζητάω. Είναι πιο όμορφες πρωταγωνίστρες, δεν είναι, αλλά λέμε τα πράγματα. Τι τους αναγκάζει τους ανθρώπους να πούνε, δεν το καταλαβαίνεις. Δεν μας αναγκάζει, ναι. Δηλαδή στην πολιτική κουζίνα, είπε, έχει κάνει λίγες ταινίες, αλλά ήταν πολιτική, ας πούμε. Κουβάλαγε μια εμπειρία... Και εκεί ό,τι μου λέγανε έκανα. Δηλαδή δεν αισθάνομαι ότι το ελέγχω. Αυτό είναι καλό πράγμα για έναν ηθοποιό. Πρέπει να κάνεις ό,τι σου λέει ο σκηνοθέτης. Αισθάνομαι ότι στο θέατρο μπορώ να πάρω κάποια πράγματα πάνω μου. Είναι περισσότερο θέμα του ηθοποιού. Βεβαίως πάνω σε μια σκηνοθετική γραμμή και τα λοιπά, αλλά τελικά γίνεται από σένα εκείνη την ώρα. Από ένα σημείο και έπειτα. Ναι. Ενώ στο σινεμά αυτό στο είναι το σημείο. Στο σινεμά κάνεις αυτό που είναι να κάνεις και άλλος έχει τι θα κόψει, τι θα ράψει, τι θα δέσει, που οδηγείται όλο το πράγμα. Το παίξιμο είναι διαφορετικό όμως, για να καταλάβω είναι κι εγώ. Ναι. Βέβαια. Είναι πιο κάτω πάντα στο σινεμά. Γιατί... Αν κάνεις τα ίδια πράγματα που κάνεις στο θέατρο ενώ σε μέγεθος, θα σε σαν τρελό στην οθόνη. Εγώ πιστεύω ότι. Πιστεύω ότι στο θέατρο. Παίζεις, αυτό που λέμε παράσταση, το κάνεις μεγάλο λίγο στο θέατρο. Στο σινεμά είσαι ακριβώς η ίδια η ζωή
Και στην τηλεόραση πρέπει να κάνεις κάτι ενώ μαγειρεύεις τηγανιτή πατάτα ή τρως το κολοκυθόσπορο, ας πούμε, στο σαλόνι, να σου φωνάξει ο άλλος. Να τον ακούσεις λίγο. Να τον ακούσεις λίγο. Να τον ξυπνήσεις και λίγο. Ξυπνήσεις λίγο. Να το τραβήξεις και λίγο την προσοχή, δηλαδή. Γιώργο, εσύ που έχεις κάνει και πάρα πολύ σινεμά, έτσι. Ναι. Δηλαδή, έχω κάνει, παιδιά, προχθές μετρούσα και. Εντάξει. Για μέτρα. Έχω κάνει 33 μεγάλο μικρό μήκος ταινίες. Και πόσες, σε πόσες από αυτές σου είναι δολοφόνος ή κακοποιός? Σε όλες. 35. Στις 35. Γιατί, ξέρεις, είσαι τόσο ιδανικός. Τον είδαμε και πέρσι στο Βερολίνο στο Μικρό Ψάρι. Είμαι πραγματικά χαρούμενος που απομυθοποίησα μια γενιά σκηνοθετών και παραγωγών που ενώ θέλαν τον ηθοποιό κωμικό ή δραματικό, εγώ κάνω στο Μικρό Ψάρι έναν τοκογλύφο, ένα ρημάλι της κοινωνίας. Του Οικονομίδη, ταινία που ήταν πέρσι στο Βερολίνο, στο επίσημο διαγωνιστικό. Και τώρα ασκίζει τα DVD έτσι. Ναι, βγήκε μόλις. Κάνω έναν καλόβουλο ανθρωπάκο εδώ πέρα στο ΣΟΗ και κάνω ένα ρατσιστή στο θέατρο Αλκμίνη. Τους 12 ανόρκους. Είναι κλασική ταινία. Εσύ είσαι ένας καλός ηθοποιός, δεν πρέπει να ενοχοποιεί κανένα σκηνοθέτη. Δηλαδή, ίσα ίσα του δίνει και την ελευθερία όχι, και το κλειδί να το χρησιμοποιήσει όπως θέλει. Ρε παιδί μου, κάποτε υπήρχε ένας κώδικας ότι είναι κωμικός, είναι δραματικός. Εγώ πάντα ήθελα να είμαι, πώς είπα προηγούμενο, ότι είμαι μέσα σε όλα στη ζωή μου. Αυτό ήθελα να έκανα και στη δουλειά μου. Δεν μ' άρεσε η ταμπέλα του να είμαι εκεί, ούτε μ' άρεσε η ταμπέλα του έντεχνου του τραγουδιού. Στα μαγαζιά μου τραγουδάω, λέω και την πριγκιπέσα, λέω και ένα του Τερλέγκα. Δεν μ' αρέσει το στροφέ τα μπροστά σου να βλέπει τι στροφέ χωρί αντρίγιο. Μου κάνει ματωμένο γάμο. Αλήθεια, μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το τραγούδι. Και ξαφνικά μ' αρέσει και η τραπεζά του Θεοδωράκη. Γιατί να είναι ενοχοποιημένο αυτό? Δηλαδή, εγώ μπορώ να ακούσω άνετα Σαββόπουλο και να ακούσω και Πάολα. Αυτή η λογική του ότι μπορεί κάποιο να είναι μόνο Σαββοπουλικό ή μόνο δεν κατάλαβα αυτά. Και μακάρι να του ακούγαμε και στο ίδιο κέντρο. Πώς θα ήταν, δεν μπορώ να το φανταστώ, είναι η αλήθεια. Όλα μπορεί να συμβούνται. Όχι, αλλά παντού υπάρχει. Αν δεν υπήρχε προκατάληψη. Παντού υπάρχει, όντως. Δηλαδή, παντού υπάρχει σε όλους τους χώρους υπάρχει κάτι καλό. Δεν δηλαδή να το έντεχνο είναι όλο άγιο. Η κλασική μουσική είναι όλο το ρεμπέτικο. Όχι, υπάρχει κάτι. Πάνω ρεμπέτικα που είναι χαζοτραγούδι. Ποιο είναι το αγαπημένο σου τραγούδι όμως? Το ρεμπέτικο. Όχι, γενικά στη ζωή σου. Είναι πολλά. Τώρα μου ήρθε τώρα μια σημαία ρεμπέτικο. Αυτά τα χέρια είναι μαχαίρια του Τσισάνι. Τα χέρια τα μαχαίρια. Να τα. Για πες μας στο θέατρο τι είναι η παράσταση. Το θέατρο είναι μια ευτυχισμένη συγκυρία και δίνω πάσα στην κουβέντα που έλεγα προηγούμενο, γιατί είναι σκηνοθετημένο από μια νέα κοπαλιά, την ξέρει και η Ρένια, είναι Κωνσταντίνα Νικολαίδη. Ένα νέο παιδί 27 χρονών που σκηνοθετεί 12 μαντραχαλαίους από τον Αρζόγλου, δεν το λέω για να τον θίξω, ηλικιακά λέω, μέχρι τον Αλέξανδρο τον Πέρο που είναι 25 χρονών. Είναι η κλασική ταινία «Οι 12 ένορκοι» και μπορεί αυτό το κορίτσι να ξέρει τι, Ελένη. Η δική μου γενιά 50+, ας πούμε, το λέω έτσι χαριτολογώντας, είχε ενοχοποιήσει το γέλιο, τη χαρά και ο διανούμενος ήταν αυτός που ήταν σε μια υπόγα, αξίριστος και ψιλοβρώμαγε λίγο αλκοόλ κτλ. Και αυτή η γενιά που έρχεται τώρα, η Κωνσταντίνα, ας πούμε, παίζει το βολί, είναι ποιήτρια, σκηνοθετεί, βγαίνει στα μπαράκια, είναι άλλοι άνθρωποι. Νέοι, χωρίς μούχλα. Αυτό μου αρέσει. Και ευτυχώς. Δεν μπήκα στη γενιά τη δική μου και μπήκα με τη νέα γενιά. Βλέπεις όμως ότι δεν είναι ότι απλά εσένα αυτό αρέσει. Προφανώς την αποδέχονται στο χώρο και δίνουν την ευκαιρία σε νέους ανθρώπους που μπορεί να έχουν πάρα πολύ ταλέντο, αλλά τους δίνουν την ευκαιρία να το αποδείξουν. Άρα πάμε μπροστά. Εγώ είμαι αισιόδοξος. Σαφέστατα. Σε άλλες εποχές θα υπήρχε ταμπού. Δηλαδή, ποιο θα με σκηνοθετήσει εμένα τώρα, το κοριτσάκι? Εγώ πιστεύω ότι στο θέμα. Σήμερα δεν είναι έτσι. Και μακάρι. Στο θέμα της τέχνης έχουν μπει πολλοί άνθρωποι που διαφέρουν αυτό. Υπάρχει μια μεγαλύτερη ποικιλία. Επειδή είναι διαφορετικοί άνθρωποι, δίνουν και διαφορετικό ύφος στις δουλειές. Υπάρχουν παλιότεροι, νεότεροι, άνθρωποι που μπορεί να μυρίζουν λίγο μούχλα στα δικά μας μάτια, αλλά και άνθρωποι που παίζουν, ξέρεις, μπάλα, αθλητισμό και παράλληλα ασχολούνται και με την τέχνη. Κοίταξε, στη δική μας γενιά δεν γινόσουν 40, δεν είχες ακόμα αποδείκνυες μέχρι τα 40. Ναι. Τώρα δίνονται ευκαιρίες σε νεότερα παιδιά να ανακατευτούν με την πραγματική δουλειά, δηλαδή όχι ερασιτεχνικά και περιφερειακά, ναι, ξέρεις, να το δούμε, ναι, να ανακατευτούν. Και αυτό είναι και για μας που είμαστε παλιότεροι αναζωογονητικό πάρα πολύ. Και για αυτούς η ευκαιρία να έρθει νωρίτερα για να ολοκληρώσουν και ένα έργο, ρε παιδί μου. Γιατί άμα αρχίσεις στα 40 να έχεις τις πρώτες σου ευκαιρίες, δεν προλαβαίνεις. Όχι, βέβαια. Έχεις χάσει. Η καλή σας ρόλη όμως, παιδιά, είχε να κάνουν καθόλου και με την ηλικία που ήσασταν όταν σας ήρθαν? Δηλαδή, όταν ξεκινήσατε 23 χρονών, δεν ξέρω, 25, σας είχαν δοθεί το ίδιο καλή ρόλη στον οποιονδήποτε χώρο, στο θέατρο ή εσύ και στον κινηματογράφο, που το έχεις παίξει πάρα πολύ, όσο μετά τα 35-40. Εντάξει, ήταν εκείνη η εποχή. Εγώ θυμάμαι, δηλαδή, σαν ηθοποιός, πριν τα 30 έπρεπε να αποδείξεις κάθε δευτερόλεπτο. Ήσουν ένα νέο παιδί που
υπήρχε μια αμφισβήτηση γύρω από το νέο παιδί. Σωστή εν μέρη, θέλω να πω, δηλαδή είναι μια δουλειά που θέλει ώρες πτήσης, αλλά άμα δεν ανέβεις να τις κάνεις. Δεν είμαι πάντα υπέρ της άποψης ότι μπορείς στα 22 σου να αντιμετωπίσεις ένα ρόλο θηριώδη, ας πούμε, την Ιουλιέτα. Κατάλαβες, θέλω να πω. Κάτι πολύ δύσκολο και βαρύ. Χρειάζεται η εμπειρία στη δουλειά μας. Αλλά από το να χρειάζεται η εμπειρία μέχρι να φτάνεις να είσαι 50 χρονών και να παίζεις τους γιους ακόμα γιατί... Γιατί δεν έχεις πάρει σειρά. Εντάξει, απέχει. Μπορώ να το πω, να πω. Είναι παραπλήσιμο αυτό που λέει η Ρένια. Θέλω να πω, ρε παιδί μου, ότι είναι αυτό που λέμε κλασικά, ως κλασική λογική, αλλά ισχύει και πρέπει να το επαναλαμβάνουμε. Ό,τι έχει αξία δεν χάνεται. Δεν πήρε αυτό λόγο για μένα. Ο Ζαπατίνας δεν με θυμήθηκε ξαφνικά για να κάνουμε το σόι σου. Ούτε η υπεύθυνη του σταθμού. Ούτε ο Οικονομίδης με θυμήθηκε. Υπάρχει μια συνέχεια. Ούτε η κατάλαβε τη λόγη. Υπάρχει μια συνέχεια στα πράγματα. Και αυτό νομίζω είναι ενθαρρυντικό. Και όσον αφορά αυτό που λέγαμε προηγούμενα, σε όλα υπάρχει το καλό. Αυτή η κρίση, έτσι, το μνημόνιο, όπως το λέμε, μην κάνουμε ανάλυση πολιτική τώρα, δεν είναι τη ώρα. Αλλά έδωσε ευκαιρία σε νέα παιδιά. Ξέρεις, υπήρχε κρίση και είναι πολλές νέες σκηνές. Και πάνε νέα παιδιά και δοκιμάζονται. Έχει και θετικά λοιπόν αυτή η κρίση. Ας δούμε και την αισιόδοξη πλευρά αυτού του πράγματος. Είμαι αυτής της άποψης, εγώ, εν πάση περιπτώσει. Πολύ ζεν, καταλαβαίνεις. Ζεν και αισιόδοξη. Άμα το τσάι, είμαι κρυσμένο. Είμαι κρυσμένο. Το σποράκι που μου έχει δώσει πόλεμος. Δεν μπορώ να βολευτώ. Καθόμαι έτσι. Δεν μπορώ να κάτσω. Πάμε σε διαφημίσεις. Πιο απ' όλα να τα. Τι σποράκια μου φέρνει. Πιο απ' όλα. Ρένια, στην τόλη την προξενήτρια μπήκε σε όπως έχω διαβάσει έτσι τελευταία στιγμή που λέμε. Έτσι ξαφνικά. Πώς μπήκες έτσι ξαφνικά? Έλατε, είχαν ένα θέμα, χρειάστηκε να γίνει κάποια, έγινε μια αποχώρηση δηλαδή. Ήταν ήδη λόγω του ποδιού της Βίκης, είχε αργήσει η παράσταση να αρχίσει και έπρεπε οπωσδήποτε να αρχίσει σε μια εβδομάδα. Και με πήραν ένα τηλέφωνο επειδή εγώ ήταν να κάνω κάτι άλλο που δεν έγινε. Καμιά φορά πώς τυχαίνει. Μερικές φορές πρέπει να αφήνεσαι απλώς στη ζωή. Ξέρεις, να τύχουν τα πράγματα, να μην τα κυνηγάς. Έτυχε να είμαι από μια δουλειά που στράβωσε ελεύθερη. Πήγα, είδα την παράσταση που ήταν πραγματικά στημένη. Γιατί ο δικός μου ρόλος παίζει στην τέταρτη πράξη μόνο, στο φινάλε του έργου. Και μου φάνηκε τόσο ωραίο αυτό που είχαν φτιάξει τα παιδιά με τον Κωνσταντίνο, τον Μαρκουλάκη, με αυτό το υπέροχο σκηνικό της Αθανασίας, της Μαραντή. Τόσο γλυκιά η δουλειά. Το είδε. Ναι. Και η οποία θα σε διακόψει τώρα. Ναι, θέλω. Ξέρεις, τι ωραία. Έχει πλάκα να πηγαίνεις στο τέλος της παράστασης. Καλά, οι άλλοι με βρίζανε, ξέρεις, άντε ρε, που ήρθες μια εβδομάδα και κάνεις πρεμιέρα και ήταν δύο μήνες μέσα στο θέατρο και λιώσανε. Είναι το εξής. Φωνάξα, μου λέει, ένα ρολάκι μου, επειδή δεν είσαι. Εσύ είσαι ρε, Λουζί, δεν πας γκες και τα λοιπά. Γιατί είναι γκρινιάρα. Είναι πολύ καλό παιδί, Ρένια. Κουκλάρα τη τάπανε, έχει κάτι φορέ που δεν ξέρω. Βασικά και πάω, βλέπω την παράσταση. Παιδιά, 10 λεπτά βγαίνει, παίρνει την παράσταση, σηκώνεται, φεύγει. Πήγε τελευταία εβδομάδα, βγαίνει και 10 λεπτά στο τέλος. Όχι τα άλλα παιδιά, είναι πάρα πολύ καλή. Βγαίνει 10 λεπτά, όμως ξεκουράζεται, παίρνει την παράσταση. Είναι μια πολύ γλυκιά παράσταση, σαν Ζαχαρωτό. Άλλη μια τρελή, δεν ξέρω φέτος. Κάτι θέλω να μου πω. Ναι, ναι, ρε, ναι, ναι. Συνήθως μου δίνουν πολύ υγειωμένους και ξέρεις, δυναμικές γυναίκες που έχουν, είναι προσγειωμένες. Φέτος με τρόπο μου λένε κάτι. Ναι. Ότι μάλλον, δεν είμαι και πολύ μάλλον είδες στο μάτι σου μια αλλαγή που θες να κάνεις. Λες, τι άλλο. Μα μην την κάνω προς αυτή την κατεύθυνση. Αυτή κι αν είναι τρελή. Τι είναι, μπορείς να μας πεις, σε αυτή παρακαλώ. Αυτή είναι μια, ας πούμε, μεσήλικη που είναι κλεισμένη μέσα στο σπίτι της, γιατί σε όλη της τη ζωή είχε αποτυχημένους έρωτες. Mm. Και είναι με έναν εθέρα, πολύ σήμερα, με έναν εθέρα και συνυφάρει όλη την ώρα και είναι μεθυσμένο, κατάσταση. Και μη δει άντρα και γυναίκα, μη δει ζευγάρι, το νους της είναι να... Να τους χωρίσει. Όχι, τα δίθετο. Αυτό που δεν έζησε αυτή να το ζήσουν οι άλλοι. Ενώνει τον κόσμο, αγάπη, ζεν, εδώ. Και όταν γίνεται όλη η πλοκή του έργου που όλα τα ζευγάρια έχουν ανακατευτεί και τα λοιπά, καταλήγουν στο σπίτι τους και τους παντρεύονται όλοι με όλους. Αλλά και αυτοί δεν είναι καθόλου καλά. Μπράβο. Ωραία. Καθόλου. Εγώ έχω να πω για τους 12 Νόρους, Ελένη, θα μου επιτρέψεις, ότι πάμε πάρα πολύ καλά. Είμαστε sold out, δηλαδή πραγματικά γίνεται ένα. Σε ποιο θέατρο? Θέατρο Αλκμίνη, Αλκμίνης 8, στα Πετράλωνα, στον Γκάζι. Και είμαι πολύ ευτυχής για αυτή τη συγκυρία και με τη Ρένια για αυτή τη δουλειά εδώ πέρα. Άρα μια πολύ ωραία σεζόν και για τους δυο σας. Ναι. Και μαζί και ο καθένας στο δικό του θεατρικό και χώρο. Μαζί και χώρια. Μπράβο σας. Ευχαριστούμε. Πολύ δουλειά, αλλά μακάρι να είναι ωραίες δουλειές και να περνάς καλά όταν τις κάνεις. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Και εγώ στο σύριαλ έχω μια. Η Ρένια με κρατάει κάτι φορές. Δεν ξέρω τώρα το λέω.
με πιάνει ένας αυτοσχεδιασμός, ρε παιδιά. Δηλαδή, πολλά λέω δικά μου. Κάτι με πιάνει. Αυτά δηλαδή, είναι. Λέω τρελά, πώς το λένε. Είναι και τα σποράκια που τρώσαι. Είναι καλαματιανός και κάνει αυτή την καλαματιανή προφορά. Που μερικές φορές, παιδιά, μου λέει κάτι πράγματα. Λέω, τι είπες τώρα, δεν έχω καταλάβει. Το καλαματιανό. Το νι και εντάξει. Το νι και το γι. Αλλά είναι και βίο. Αλλά μερικές φορές ξεφεύγει σε ξένη γλώσσα. Δηλαδή, να συνεννοηθούμε. Έκοψα το τσιγάρο εδώ για 4 χρόνια και είμαι ο πιο φτυχή άνθρωπο του κόσμου. Αλλά πώς το έκοψες, αυτό είναι απίστευτο. Αυτό το ρώτησα. Αυτή είναι η δυσκολία για τους ανθρώπους που καπνίζουν. Πολύ. Όχι, το έλεγα off camera ότι ήθελα χρόνια να το κόψω, και είπα μια μέρα ότι με ενοχλεί αυτό το πράγμα. Αυτή η κουταμάρα, που δεν σε πάει πουθενά, δεν σε ταξιδεύει. Και πάω το πρωί στο στούντιο μου, τι έχει πει, παιδάκι μου. Πάω τραγουδώντας. Είναι σε άλλο μου. Καλά, πίνεις και κάτι, δεν είναι ότι δεν πίνεις. Βλέπεις τώρα και ένα τσάκι. Ένα τσάκι. Έτσι, μην τρελαθούμε, δεν μηχανόμαστε. Να τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και του δυο σας που ήρθατε. Καλή χρονιά. Καλή χρονιά. Με όλα τα καλά και με χαμόγελα πάντα. Να είσαι καλά επίσης όλους σας. Από όλους εμάς, πολλά γλυκά φιλιά, καλή συνέχεια στο πρόγραμμα του Α και θα τα πούμε και πάλι αύριο το μεσημέρι, ζωντανά, εδώ, στον Α. Γεια σας.